Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το προξενιό της Ιουλίας». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Στασινόπουλος αργεί, αλλά τελικά ανακαλύπτει πως ο Γεωργίκης κρατά φυλακισμένη στο υπόγειο την Ιουλία από τότε που εκείνη επέστρεψε στο αρχοντικό. Σοκαρισμένος από την κτηνοδία του άλλοτε στενού του φίλου, που κατέληξε και σε κουβαριά, δεν διστάζει να έρθει σε κόντρα μαζί του. Είναι εξοργισμένος με τον εαυτό του που δεν είχε καταλάβει νωρίτερα με τι άνθρωπο είχε να κάνει. Την ίδια στιγμή, η απότομη και ανεξήγητη στάση της Κυριακούλας συνεχίζει να προβληματίζει την Αλεξάνδρα και τον Άλκη. Προβληματισμό όμως, για άλλο λόγο, προκαλεί και η απροσδόκητη επανεμφάνιση του Στασινόπουλου από την Αθήνα, που δημιουργεί νέες προϋποθέσεις στην εξέλιξη των γεγονότων. Η Κατερίνη δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της την ιδέα πως ο σύζυγός της επέστρεψε για να βρίσκεται στο πλευρό της Τάσας και να βοηθήσει το Ρίγα και την Ιουλία. Έτσι δεν μπορεί παρά να του ζητήσει διαζύγιο. Καθώς η δίκη του Ρίγα πλησιάζει, όλο το βάρος της υπερασπιστικής γραμμής έχει πέσει στην προετοιμασία των επιχειρημάτων που κλείνουν προς την νόμιμη άμυνα. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να πετύχουν την αθώωσή του, ενώ ο Ζαφύρης αποφασίζει να κάνει μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο αίματος που έχει ανοίξει εδώ και καιρό. Ωστόσο, η μεγάλη έκπληξη θα έρθει από την ίδια την Ιουλία, η οποία, όπως και η μητέρα της, έχει αποφασίσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, ακόμη και με το λάθος τρόπο.